Άριστο Τρίτη, Δεκεμβριανή. 5 Δεκεμβρίου 2023. Και σήμερα έχεις να μας κάνεις έναν εξαιρετικό θέμα που μόλις σε άκουσα ότι το ετοίμασες Γιατί με ρωτάει, έχουμε θέματα, τη στέλνω θέματα και κάνει δικά τη. Δεν πειράζει λοιπόν, όμως. που μου τα στείλει, εγώ προετοιμάστηκα. Εμείς την αγαπάμε, την εκτιμούμε, τη σεβόμεθα <στον> και μας την είναι... κρατάμε στην παρέα μας και μας μαθαίνει πράγματα. Ναι, σ' αγαπάμε. Εγώ είμαι πρωινή, τι πίσω. Ναι, μπορεί. Ξυπνάω από τι 6, εσύ ξύπνα στι 10. Μην με δίνει. <laughs> Άμα ξυπνήσω 10 είναι πολύ καλά. <laughs> Μη με δίνει. Έω ε, που να μου απαντήσει, εγώ είτε γιώσα. Εντάξει, αγαπητέ, δεν έχει προβλήμα. Λοιπόν, ε, θα μιλήσουμε σήμερα για το λευκό πένθος». Λοιπόν, βασικά η βιβλιογραφία το ονοματίζει λευκό πένθος και αναφέρεται στο προπένθος. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ε, έχει μια ασθένεια εκφυλιστικού τύπου ε, και εμείς βλέπουμε να χάνουμε αυτόν τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα γιατί τον α, εγκαταλείπουν οι γνωστικές του ικανότητες, τον εγκαταλείπει ο εαυτός του όπως τον ξέραμε και βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα μας φανίζει έτσι διάφορες λειτουργίες που νιώθουμε ότι δεν είναι ο άνθρωπός μας ε, βιώνουμε έναν πένθος το οποίο τον ομάζουμε προπένθος δηλαδή λευκό πένθος ε, η επιστημονική έρευνα η οποία διάβασα και Ανέλη αυτό το, αυτόν το πένθος είναι, ε, αφορούσε Η την νευροεκφιλιστική νευροεκφυλιστική ασθένεια ε, Αγιός Άνιαν, Αγιός Αλτσχάιμερ. Ε, είναι μία από τις άνοιες το Αλτσχάιμερ. Έναν άτομο λοιπόν με αυτή τη γνωστική διαταραχή μπορεί να παρουσιάζει αισθητές απώλειες σε νοητικό, ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο. Ε, ωστόσο υπάρχει ο, ο, ο ασθενής ε, φυσικά αλλά οι εκφυλιστικές ε, έτσι, τις λειτουργίες που έχει τον κάνουν να αλλάζει τη συμπεριφορά του ε, έτσι κάνουν τα μέλη της οικογένειας του νοσούντα οι υπε, περιθάλποντες δηλαδή να στεναχωριούνται γιατί βλέπουν ότι ο άνθρωπος αυτός ξεχνάει πράγματα Αλλάζει, δεν είναι ο ίδιος ζωντανός άνθρωπος που γνώριζαν και αυτό τους, ο, τους ανησυχεί λόγω της έκπτωσης των ανώτερων λειτουργιών του. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία ψυχική. Χρειάζεται να προσαρμόζεσαι συνεχώς και να επαναπροσδιορίζεσαι και να αποδέχεσαι το επίπεδο των σχέσεων του ανθρώπου αυτού... το επίπεδο των προσώπων... τον επίπεδο των ρόλων... Το επίπεδον, τα πάντα, όλα αλλάζουν... γιατί στην οικογένεια αυτή μέσα... αυτό το άτομο ε, επιτελούσε έναν ένα ρόλο... τον οποίο ρόλο δεν μπορεί πια να τον επιτελεί... λόγω της έκπτωσης των λειτουργιών του... με αποτέλεσμα να άλλα μέλη της οικογένειας... να καλούνται να α, κάνουν αυτόν τον ρόλο εκείνη ήδη... Ε, και όλο αυτό επιφέρει πάρα πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για νευροεκφυλιστική γνωστική διαταραχή μπορεί να έχουμε δυσκολίες στη μνήμη, στη συγκέντρωση, στη σκέψη, στον προσανατολισμό, στην αυτονομία, στην αυτοικόνα, στις ίδιες τις σχέσεις. Και αυτή λοιπόν η εικόνα που παρουσιάζει το άτομο αυτό προκαλεί ναρκισιστικό πλήγμα, δηλαδή τον πληγώνει και αρχίζει να τραυματίζεται η αυτοεικόνα του, καθότι δεν αναγνωρίζει ούτε το ίδιο άτομο τον εαυτό του. Και έρχεται στη δυσάρεστη θέση να ρωτά συνεχώ πράγματα που μόλι ρώτησε ή να, κάνει, ε, να φέρεται με τρόπο που δεν θα ήθελε να φέρεται. Αλλά δεν μπορεί να μην φέρεται, καθότι η ασθένεια είναι τέτοια που δεν του επιτρέπει να έχει τον έλεγχο αυτών των γνωστικών λειτουργιών. Άρα βιώνει και ο ίδιο ο ανοϊκό ασθενή Όσο αντιλαμβάνεται, όσο είναι σε θέση να έχει επίγνωση ότι έχει αλλάξει, ναι. Ε, όταν, όταν, φτα, όταν πια δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο ίδιο ότι άλλαξε, ότι ρώτησε να πούμε αυτόν την ερώτηση πριν και απαντήθηκε αυτή η ερώτηση ή ότι πια δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε ή δεν θυμάται ότι τα έκανε, τότε το πένθος μένει στην οικογένεια. Και επειδή το έχω ζήσει όχι από άνοια σε προσωπικό επίπεδο, αλλά από άλλη νευροεκφυλιστική ασθένεια στο σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλα τα μέλη της οικογένειας και για τα παιδιά και για το σύζυγον της σύζυγον και για όλα τα μέλη της οικογένειας. Δεν είναι μόνο δύσκολο για τον νοσούνταν, ο, Σούνταν, ο φυσικά Βιώνει το μεγαλύτερο μερίδιο όλη αυτής τη κατάσταση, αλλά και οι υπόλοιποι που ζουν μαζί με το άτομο αυτό βιώνουν και εκείνοι το δικό τους πέθος, τη δική τους έτσι, δυσκολία, ε, έρχονται αντιμέτωποι με τα δικά τους ψυχολογικά στάδια που πρέπει και εκείνοι να περάσουν και είναι σαν αυτό το πέθος να έχει μια πορεία που ξεκινάει από πριν, αλλά ταυτόχρονα έχεις και μια έτσι ενοχή που αποχαιρετάς τον άνθρωπό σου πριν να φύγει φυσικά και ακορυφώνεται όταν φύγει αυτός φυσικά αλλά έχει προλάβει, μπορεί να ακουστεί κάπως αυτό που θα πω έχει προλάβει να έχει φύγει πρωτού φύγει φυσικά Δεν είναι γι' αυτόν τον λόγο που όταν πεθάνει ένα πρόσωπο το οποίο ασθένησε επί και η ασθένη ήταν ασθένη η οποία μου έρχεται στα αγγλικά τώρα ο όρος, ασθένεια η οποία εξασθενούσε το πνεύμα και τη λειτουργικότητα, ότι είναι πιο εύκολο να περάσει το πένθος, ο περίγυρος του, παρά αν φύγει κάποιος από δυστύχημα ή από εγκληματική ενέργεια που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι, από τη μία προετοιμάζεσαι πολύ καιρό και είσαι πιο έτοιμος, αλλά από την άλλη, αυτό ο πολύ καιρό. Είναι τραυματικός, Είναι ακόμα. πάρα πολύ τραυματικό και μένει εκείνη η εικόνα στα άτομα που ζουν σε αυτήν την οικογένεια ότι για πάντα θα είναι έτσι. Ότι δεν, δεν αλλάζει κάτι. Εννοεί μετά που θα χάσει. μετά που θα πεθάνει το αγαπημένο σου όχι, πρόσωπο. Όχι, και όχι, όχι. Το... Επειδή κάθε μέρα πενθή. Κα... μπορεί να μην είναι κάθε μέρα, μπορεί να είναι κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, ανάλογα με την πορεία τη νόσου. Κάθε μέρα πεθεί κάτι που έχασες. Ο άνθρωπος σου φεύγει σιγά σιγά. Είναι εκεί και αργά αλλά και, και, και απο, α, Έτσι απολύει ε, τις, ενέ, τις ε, γνωστικές του ικανότητες. Όταν πρόκειται για ανοϊκό σύνδρομονή, ή ανοϊκή διαταραχή. Ε, όταν πρόκειται για άλλου είδους νεκροεκφυλιστική νόσων. Ε, απο, ε, έχει απολέσει άλλες λειτουργικότητες. Πολύ πιο. Ας πούμε στην σκλήση κατά που το έχω βιώσει... Δεν άκουγε, δεν έβλεπε, δεν περπατούσε. Θε δεν μας έγραφε. Μιλήσατε λίγο γι' αυτό, όχι πολλέ λεπτομέρειε. Η μητέρα σου ασθένει σε πόσο χρόνο σου διαγνωστήκε, η μητέρα σου μεταπλάκη σου. Ήμουν 30 ετών. Ήταν 30 ετών η μαμά σου και εσύ. 9. 9. ετών. Και όταν έφυγε η μητέρα σου, εσύ πόσο νύσου. Εγώ ήμουν, μόλι είχα επιστρέψει στην Κύπρο. Το 14 φίλε. Το 2014. Ναι. Άρα ήσουν 34. Κάπου εκεί ναι. Άρα από τα 9 μέχρι τα 34, εβίωσε μια. Εντάξει, εγώ ευίωνα εκ του μακρόθεν γιατί ζούσα στο εξωτερικό. Οι τα αδέρφια μου το ζούσαν από πολύ Ναι, κοντα. αλλά από το 2011 ήρθε κόρη. Τα τελευταία τρία χρόνια τη ζωή τη Μακαρίτσα τη μάνα σου ζούσε στην Κύπρο. Ναι. Και νομίζω από τον καιρό που ήρθε δεν είχε ιδιαίτερε Όχι, Όταν, όταν επέστρεψα, η μητέρα μου ούτε άκουγε, ούτε έβλεπε, ούτε καταλάβαινε. Ήταν ένα άνθρωπο στο κρεβάτι. Με βγαλμένον το χέρι, με γυρισμένα τα πόδια, κόκκαλον και πετσί γύρω γύρω, γεμάτη πληγές, που έβλεπε κάπου στο υπερπέραν και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της καθόλου. Πόσο άσχημο. αυτό. Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα και επί της ουσίας, ενώ το βλέπεις το άτομο και δεν είναι η μητέρα σου αυτή, εντάξει, σε καμία σχέση, η μητέρα μου ήταν ένα πολύ ζωντανός άνθρωπος, πολύ δραστήριος, πολύ ενεργητικός που δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό ο άνθρωπο, δεν μπορεί να θρυνήσει, γιατί άπαξ και θρυνήσει, που είναι ένα στάδιο άμυνα του οργανισμού αυτό, ξέρει να προσπαθεί να φανταστείς τον εαυτό σου χωρί να είναι η μητέρα σου παρούσα. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. αρχίζει να, να νιώθει ενοχέ, ότι τι κακό άνθρωπο που είμαι, που νιώθω κάπω έτσι, α πούμε. Λοιπόν, οπότε είσαι σε μια κατάσταση τέτοια μέχρι να φύγει. Και όταν φύγει, εγώ τουλάχιστον έτσι το είχα βιώσει, ε, θρυνούσα τη μητέρα που δεν είχα. Γιατί όσο ζούσε, είχα μια παιδαριώδη, ένα όνειρο, ότι κάποια στιγμή θα σηκωθεί θα μας πει εντάξει φτάνει, αυτόν το τράμα να έχει τελειώσει, αυτόν το σύριαλ το τραγικό, αυτή, αυτή η τραγωδία ε, έχει τελειώσει και τώρα είμαι καλά, είμαι πίσω και ελάτε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε παλιότερα. Αυτό ήταν το δικό μου παιδαριώδες όνειρο, το οποίο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. 25 χρόνια αριστονίκια. Είναι πάρα πώς πολλά και χρόνια. είναι πάρα πολύ πολύς πόνος, αβίωτος πόνος γιατί δεν μπορεί να το βιώσεις και για το άτομο που το βιώνει φυσικά και το ζει, αλλά ε, λέω ότι ε, δεν έχει επίγνωση του πώς είναι αυτό το άτομο, αλλά και για τους γύρω. Και δεν υπάρχει, τουλάχιστον τον τότε καιρό, δεν ήταν έτσι έντονο το να υπάρχουν υπηρεσίε, το να υπάρχει ο θεσμό του ψυχολόγου, το να γίνονται θεραπείε στην οικογένεια, το να μπορεί αυτή η οικογένεια, ρε παιδί μου, να υποστηριχθεί από το σχολείο, να υποστηριχθεί από κοινωνικών λειτουργών, να υποστηριχθεί από άτομα άλλα που ξέρουν πώ είναι να περνά αυτό το πράγμα. Και είχε έτσι παράπλευρε απώλειε όλη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό όταν διάβασα το άθρον αυτό, τελείω ταυτίστηκα. Και γιατί έχω δουλέψει πολλά χρόνια με άτομα με, ανοϊκό, με, ανο... με ανοικέ διαταραχέ. Του αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί, όπω είναι γνωστό, μου αρέσει πολύ να δουλεύω με παιδιά. Και οι ανοικοί ασθενεί, τουλάχιστον στα τελευταία στάδια, είναι τελείω παιδιά. Και του έχω αγαπήσει βαθιά για αυτό το πράγμα. Είναι ψυχούλες, ψυχούλες. Ε, και όλο αυτόν το θρήνον, το θυμόν, την απογοήτευση, την ανικανότητα, την ενοχή, την τροπή, τα οποία είναι μία αναγνωρίσιμα από τον ίδιο τον ασθενή, αλλά πλήρως αναγνωρίσιμα από την οικογένεια του ανθρώπου αυτού, είναι ανίποτα. Στέκουν γύρω σου σαν νεφέλες, σαν ομίχλοι, σε περιτριγυρίζουν, αλλά δεν μπορούσα να κάνεις τίποτα. Ε, μόνο άμα πάρεις τον εαυτό σου από το χέρι και τον πάρεις στο ψυχοδραβευτή σου και τον καθίσεις εκεί και του δώσεις τη δυνατότητα να μιλήσει, να εκφραστεί, να πάρει αγκαγιά θεραπευτική κατανόηση και γενικότερα να εισαθείς ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εγώ γνώρισα τη μαμά την τελευταία μέρα Και είπε όμω ότι το λευκό μπένθο το έχουμε και σε μια σχέση, όχι μόνο σε μια ασθένεια. Σίγουρα. Ναι. Είναι το προπένθος. Όταν προετοιμάζομαι για το πένθο που φαίνεται ότι έρχεται. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πότε έρχεται. Δύσκολα πράγματα, βαριά. Και η ψυχοθεραπεία μπορεί να μα βοηθήσει πολύ στο να αντέξουμε αυτέ τι δύσκολε φάσει. Καλή δύναμη σε όλου όσοι βιώνουν. Λευκοπένθο ή προπένθο. Έχω ακούσει και για τα κατοικίδια ότι κάποιο μπορεί να βιώσει. Δηλαδή, ένα κατοικίδιο που είναι σε μεγάλη ηλικία και έχει αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα υγεία και βλέπει ότι θα φύγει. Ότι βιώνουν αυτό το προπένθο. Φυσικά, Φυσικά, είναι ε, μέλη τη οικογένειά μα. Mm. Και μάλιστα τα πιο αγάπητα. Αυτά που μα δίνουν. Μιλάμε για σένα έλα εδώ. Μα δίνουν την αγάπη του και δεν κρατάν κακία. ε έλα εδώ να χαιρετήσει. Το δικό σου προπέθος που θα ξεκινήσει σε 10 χρόνια, 12 πόσο. Σταμάτα δε... βρε. Αγάπη <laughs> μου. λαγκί <Λάκη> μου. <laughs> Παρόλο που με δάγκωσες σε Δεν σε δάγκωσε γόρι! <laughs> σου άγγιξε λίγο. Έχεις πληγή. Όχι. <laughs> <laughs> έλα σκυλάκι. Έλα σκυλάκι. Έλα, έλα, έλα.